σαν να είμαι πάλι σε στούντιο. Είμαι σε στούντιο, αλλά αισθάνομαι σαν να είμαι πάλι πίσω στην παλιά μου εκπομπή. Όμως, η καινούργια εκπομπή λέγεται Peaky Blinders. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε, δεν ξέρω καν αν με βλέπουν οι δικοί μου άνθρωποι. Αν με βλέπουν, συγχαρητήρια, μόλις εισήλθατε στην καινούργια εκπομπή και αρχίζετε σιγά σιγά να μαθαίνετε τι μπορεί να κάνω και τι δουλειά έχω εγώ και εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπετε συνεχώς έναν άνθρωπο, δημιουργείται ένα πρόβλημα για εσάς. Για εμένα δεν αποτελεί πρόβλημα. Καλωσορίσατε λοιπόν, και όσοι δεν με ξέρετε, είμαι η Ιωάννα Τρίγκα με το NSTV, τη Νέα Σμύρνη μας, εδώ από το στούντιο και για τους Peaky Blinders. Για όποιον μπορεί να είναι Peaky Blinders στη ζωή του, αλλά όχι το λογότυπο της ταινίας που πολύ βλέπετε και ίσως αγαπάτε. Εγώ προσωπικά δεν είναι ταινία, είναι σειρά. Αυτή τη σειρά δεν την έχω δει ποτέ. Ωστόσο, επειδή μου αρέσει σαν όνομα και μου αρέσει, έψαξα να βρω την ιστορία και έμαθα το Peaky, που είναι διαφορετικά γραμμένο. Αν δείτε στην εκπομπή μας, το Peaky γράφεται σαν το Peak, το διαλέγω. Έψαξα και είδα λοιπόν ότι περί τον 18ο αιώνα ήταν μια συμμορία η οποία υποτίθεται σκότωνε τους εχθρούς με ένα ξηράφι, το οποίο έκρυβε στο καπέλο. Ιστορικοί λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι δεν θα μπορούσε κανένα ξηράφι αφενός να σταθεί σε κάποιο καπέλο, αφετέρου να υπάρχει έτσι μια τέτοια τεχνική. Ωστόσο, η συμμορία αυτή των Peaky Blinders υπήρχε. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ ως συμμορίτες. Είμαστε εδώ ως Peaky Blinders, όπου κάθε Τετάρτη 9 με 10, μετά την καραντίνα και μετά από όλη αυτή την κατάσταση, εύχομαι να τα λέμε έτσι πολύ όμορφα, με υγιή τρόπο, τόσο ψυχικό όσο και σωματικό, γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το όλο ψυχικό κομμάτι. Και θα μου πείτε πώς σου ήρθε η ιδέα. Αρχικά είναι ένα όνομα το οποίο είναι πιασάρικο. Το ακούς και λες Peaky Blinders, είναι και η σειρά του Netflix, είναι και το Netflix στα ύψη. Έχει τύχει τώρα κι εγώ, μιας που είμαι στο μεταπτυχιακό της δημοσιογραφίας και βλέπω γενικά πώς κινείται το Netflix και στην καραντίνα ειδικά και γενικά τα νέα μέσα, και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Και θα μου πείτε πώς μου ήρθε η ιδέα. Αρχικά μας θεωρώ μια γενιά πάρα πολύ εξελιγμένη, πάρα πολύ μπροστά, όσον αφορά τα νέα μέσα που χρησιμοποιούμε και γενικά στους διαλόγους που αναπτύσσουμε και στο πώς έχουμε εξελίξει τη ζωή μας. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ότι εν τέλει επιλέγουμε να τυφλωνόμαστε από πράγματα τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα? Και τι εννοώ? Δεν μπορείς να αναπτύσσεις συναισθήματα για έναν άνθρωπο π.χ. όταν είναι μόνο μέσα από ένα διαδίκτυο. Δεν μπορείς να πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι σε θαυμάζουν μέσα από έναν υπολογιστή, μέσα από ένα Instagram. Ακόμη και στις μέρες μας και με όλο αυτό που γίνεται με τον κορονοϊό, ουσιαστικά επιλέγουμε να ενημερωνόμαστε από δίκτυα τα οποία δεν εμπιστευόμαστε. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Για να βάλω όμως λίγη μουσική να δω τι κομμάτι παίζει. Είμαι περίεργη. Ωραία είναι. Είναι ήρεμο. Και ταιριάζει νομίζω στην ημέρα και στη βραδιά. Thank you.
λίγο συγκεκριμένα. Εγώ ξύπνησα το πρωί κλασικά, καφές, διάβασμα, κάποια ειδησιογραφικά θέματα που έπρεπε να λύσω για τη σχολή μου και ξαφνικά μου στέλνει μια φίλη μου έτσι μήνυμα γιατί μένει δίπλα μου, στο διπλανό στενό και μου έστειλε ότι θα βρέχει καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και την Δευτέρα. Σοκ. Και γενικά ο καιρός θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευνοεί και δεν ευνοεί. Που δεν ευνοεί θα πω αρχικά. Δεν ευνοεί στην καλή μας διάθεση και με όλο αυτό που γίνεται και με τη δεύτερη καραντίνα λίγο τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, λίγο οι άνθρωποι έχουν ζοριστεί και καταλαβαίνω απόλυτα ότι η απαγόρευση των 9 δεν είναι και εύκολο πράγμα και όχι μόνο η απαγόρευση. Αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει ουσιαστικά να σε ελέγχει και να σε κάνει να είσαι λίγο, να νιώθεις λίγο σαν να βρίσκεσαι στη Χούντα σε ένα άλλο, σε μια άλλη εποχή θα έλεγα. Πολύ δύσκολο, κάτι πρωτόγνωρο για μας, αλλά τέλεια. Δεν ξέρω τι να πω, από την άλλη ευνοεί, γιατί είμαστε εν μέσω της καραντίνας, η οποία θα λήξει κάποια στιγμή, θέλω να πιστεύω. Βέβαια, νομίζω ότι το πιο λογικό για τα δικά τους πλαίσια της κυβέρνησης και γενικά της κατάστασης είναι να μας ξαναβάλουν μέσα. Ωστόσο ευνοεί, γιατί όποιοι έχετε τζάκι, μπορείτε να κάτσετε, να απολαύσετε ένα ζεστό τσάι, ένα κρασί, ειδικά τέτοιες ώρες, όπου οι περισσότεροι γυρίζουν και από τις δουλειές τους, είναι το ιδανικό. Ευνοεί γενικά στο κλίμα του χειμώνα, το χριστουγεννιάτικο και ειδικά όσοι στολίσατε κιόλας, είναι πάρα πολύ ωραίος σαν καιρός. Εμένα δεν θα μου άρεσε αν ήμουν έξω. Πολύ διαφορετικές συνθήκες όταν βρίσκεσαι έξω, όταν βρέχει, όταν πρέπει να πας στη δουλειά σου, πολύ διαφορετικές όταν είσαι στο σπίτι. Και νομίζω ότι εννοείται όλο αυτό τον καιρό, από τον Μάρτιο δε, που μας ήρθε και εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι συζητάμε για τον κορονοϊό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που σκεφτόμουν χθες είναι σχετικά με το εμβόλιο, το οποίο δεν θα σας πω ότι είμαι υπέρ, δεν θα σας πω ότι είμαι και κατά. Και γενικά θα ήθελα λίγο να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων όπου είναι αρνητές γενικότερα κατά των εμβολίων και αρνητές μόνο σε κάτι το οποίο είναι και πρωτόγνωρο και κάτι το οποίο είναι νέο και έχει να κάνει με την υγεία μας. Αυτό λοιπόν που σκεφτόμουν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνωμοσιολόγοι, κάποιοι μπορεί να έχουν και δίκιο σε κάποια που λένε, στα οποία λένε ότι το εμβόλιο αυτό επί της ουσίας επιδρά στο νευρικό μας σύστημα και θέλει να μας κάνει πιο πυθύνιους. Ωραία όλα αυτά. Αν παρατηρήσετε όμως, και γενικότερα θεωρώ ότι περισσότεροι ξέρετε, δεν είμαστε όλοι στην ίδια βάση των συναισθημάτων. Άλλος είναι πιο αντιδραστικός, άλλος είναι πιο πυθύνιος. Άρα, αυτό που καθόμουν και σκεφτόμουν είναι ότι βάζω εγώ με εσένα το ίδιο ακριβώς, κάνω το ίδιο ακριβώς εμβόλιο. Εγώ είμαι πιο αντιδραστική από σένα, που είσαι πιο ήρεμος σαν άνθρωπος. Άρα και πάλι κάποιες διαφοροποιήσεις δεν θα υπάρχουν μεταξύ του ενός οργανισμού και του άλλου. Θέλω να πω ότι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, εγώ να πάω μαζί με τους συνωμοσιολόγους, okay, και να πω ότι ναι, όντως έχουν δίκιο, δεν είναι όλα τα πράγματα ρόδινα και όντως δεν θέλουν το καλό μας. Και όντως να πιστέψω ότι θέλουν να περάσουν κάτι άλλο, αλλά και πάλι, αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι όλα τα πράγματα στην ίδια γραμμή, δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο και γενικά νομίζω ότι εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να ψάχνουμε, να ερευνούμε και εννοείται να αναζητάμε μια οπτική της αλήθειας, γιατί δεν ξέρω αν η αλήθεια είναι μία ή αν διαφοροποιείται και έχει πολλές οπτικές, άρα όταν έχει διαφορετικές οπτικές δεν είναι μία, μπορεί να είναι πολλές. Έχω δίκιο. Δεν έχω. Και το κομμάτι τώρα που παίζει λέγεται Blue Break. Δεν είναι κάποιο γνωστό. Εγώ δεν ξέρω πάρα πολλά jazz κομμάτια, αν και ακούω jazz.
Δεν τα πολύ ψάχνω. Ξέρετε, οι περισσότεροι ψάχνουμε αυτά που ακούμε. Ωστόσο, Blue Break δεν είναι νομίζω τυχαία όλα αυτά που κάνουμε και πράττουμε και θα πω το λόγο. Blue Break λοιπόν, μπλε διάλειμμα. Σαν το διάλειμμα που κάνουμε από τις ζωές μας, ένα πώς που έχουμε πατήσει λίγο με την καραντίνα. Απ' την άλλη όμως, το διάλειμμα αυτό λίγο διαφέρει. Και νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ της πρώτης καραντίνας με τη δεύτερη είναι και στο ψυχολογικό κομμάτι, εννοείται. Τώρα νομίζω είμαστε πιο πολύ με τσίτα τα γκάζια και θέλουμε να βγούμε έξω. Δεν μας νοιάζει καν το τι θα πουν οι άλλοι και το καταλαβαίνω λογικό. Στην πρώτη καραντίνα νομίζω ότι ήμασταν περισσότερο μάλλον φοβισμένοι και δεχόμασταν πιο εύκολα και μια διαφορετική γνώμη. Τώρα είμαστε καθόλου φοβισμένοι και δεν δεχόμαστε καθόλου καμία γνώμη. Και να σας πω και κάτι, νομίζω κουραστήκαμε λίγο. Κουραστήκαμε να μιλάμε όλο για τον κορονοϊό. Δεν ξέρω, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι και η γενιά μου ζει κοσμοϊστορικά γεγονότα. Α, θα πάρουμε και τα γράψουμε σε ένα βιβλίο. Νομίζω θα θησαυρίσουμε.
άφησα λίγο, σας πείραξε. Και κοιτάξτε τώρα, βλέπετε, δηλαδή εγώ αρπάζω απευθείας τα ακουστικά, γιατί έχω συνηθίσει να ακούω και τον εαυτό μου, να ακούω και τη μουσική. Τέλεια. Για να ελέγχουμε και κάποια πραγματάκια, σας χαιρετάω όποιοι με βλέπετε, όσοι δεν με βλέπετε, κακό του κεφαλιού σας, τι να σας πω. Δεν το ξέρατε, θα μου πείτε. Okay, λοιπόν. Με έχετε συνηθίσει στα social media μου να είμαι λίγο καυστική σε μερικά ζητήματα. Ένα εξ αυτών ήταν για το ζήτημα της Παγκόσμιας ημέρας που έχει καθιερωθεί 3/12 υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποιες δυσκολίες στην κίνησή τους. Ήταν η μέρα της αναπηρίας γενικά, των αναπήρων. Εμένα γενικά αυτή η λέξη για κάποιο λόγο μου χτυπάει καμπανάκια, πάρα πολύ άσχημα. Μία γλωσσολόγος ωστόσο, κοπέλα, η οποία έχει τελειώσει το τμήμα της γλωσσολογίας δηλαδή, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έστειλε ότι ο ορισμός αυτός έχει καθιερωθεί. Ναι, αλλά νομίζω ότι λίγο για το ψωμί κάποιον είναι βουτυράκι αυτή η λέξη. Δεν ξέρω, ίσως μου κάθεται αρνητικά εμένα προσωπικά, επειδή το έχω ακούσει ως πλάκα σε παρές. Ίσως επειδή για μένα εκφράζει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων και νιώθω ότι προκαλεί τη λύπηση παρά το θαυμασμό. Εγώ προσωπικά, όταν βρίσκομαι αντιμέτωποι με έναν άνθρωπο, μάλλον απέναντι σε έναν άνθρωπο, δεν θα πω αντιμέτωποι γιατί δεν είμαστε εχθροί με τον άλλον, αυτό που θέλω να κάνω είναι να μην βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα. Το πιο εύκολο στη σημερινή εποχή είναι να βγάλεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Αυτό νομίζω και δεν έχουμε κατανοήσει οι άνθρωποι, ίσως και είναι το δικό μας στοίχημα τη σημερινή εποχή, με τα νέα μέσα, με όλο αυτό που γίνεται, με όλο αυτό το πανζουλισμό που βλέπω. Το ζητούμενο είναι ότι ο κάθε άνθρωπος περνάει και το δικό του γολγοθά, θα έλεγα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του εμπειρία, έχει τα δικά του βιώματα, οπότε τα πράγματα κάπου πρέπει να συγκλίνουν. Αυτό που απαιτούμε εμείς ως άνθρωποι είναι να μας αντιλαμβάνονται ή απέναντι, και όχι μόνο να μας αντιλαμβάνονται όπως θέλουμε εμείς, δηλαδή. Ο απέναντι δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να αντιμετωπίζω εγώ μέσα στο σπίτι μου, είτε ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Ωστόσο, έχουμε πολλές φορές την απέτηση να μας συμπεριφέρονται με βάση, με γνώμονα, τη γνώση σε αυτά τα ζητήματα. Λίγο περίεργο αυτό. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Ωστόσο, για να επιστρέψω στο θέμα μου, γιατί ως συνήθως ξεφεύγω, δεν μου αρέσει σαν λέξη, τη θεωρώ πολύ υποτιμητική, ότι σου γεννά αισθήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχεις ως άνθρωπος. Δεν σε κάνει να σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει όχι μόνο τη δύναμη σωματικά, ενώ δεν είναι αρτιμελής, αλλά και ψυχικά. Για σκεφτείτε πόσες φορές ξυπνάμε το πρωί και γκρινιάζουμε. Νομίζω ειδικά τώρα με την καραντίνα, με όλα αυτά που γίνονται, γκρινιάζουμε συνεχώς για ανούσια πράγματα. Και γενικά γίνεται ένα θεματάκι και υπάρχει μέσα στα σπίτια. Σκεφτείτε ότι στην πρώτη καραντίνα γίναν τόσες τηλεφωνικές κλήσεις στις γραμμές βοήθειας για την ενδοοικογενειακή βία, όπου τα ποσοστά αυτά σπάσανε οποιοδήποτε άλλο ρεκόρ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σαν άνθρωποι φτιάχνουμε ζωές εντός του σπιτιού και κλεισμένων των θυρών, τις οποίες επιλέγουμε και δεν επιλέγουμε. Για το θεαθή είναι, νομίζω, πιο πολύ. Οπότε ήρθαμε στην πρώτη καραντίνα ειδικά αντιμέτωποι με αυτές τις ζωές, τις οποίες επί της ουσίας δεν θέλαμε να έχουμε. Όχι μόνο δεν τις επιλέξαμε, δεν θέλαμε να έχουμε. Τώρα στη δεύτερη καραντίνα, τι πιστεύω? Ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από αυτή την άποψη, γιατί υπάρχουν οι εργασίες, δηλαδή οι τηλεργασίες ή τα από κοντά δεν έχουν σταματήσει τόσο. Στο πρώτο κύμα ήμασταν πιο φοβισμένοι. Τώρα νομίζω ότι ο κόσμος κινείται πιο πολύ, δεν φοβάται τόσο, ή τουλάχιστον αν δεν συμβαίνει αυτό και τα ποσοστά είναι πολύ παραπάνω, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι, γιατί είναι κρίμα και άδικο.
και άδικο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πει πάρα πολλά για την εκπομπή, δεν ξέρω αν κάνω καλά ή άσχημα, αλλά ανά τη διάρκεια των εκπομπών, τα ίδια κάνω και στο μαγκαζίνο, άμα ξέρετε. Μιλάω γενικά και δεν θέλω να τα αποκαλύψω όλα γιατί δεν έχω κάνει το κατάλληλο, άμα εγώ δεν κάνω το promotion που πρέπει, τρομάρα μου, νιώθω ότι δεν ξέρω, δεν... Κάτι δεν μου αρέσει, δεν νιώθω ασφαλής. Τι μας έχουν κάνει τα social media. Νομίζω ότι τρέφουμε πάρα πολύ τον ναρκισισμό μας και τον εγωισμό μας. Προσωπικά, ναι, εντάξει, άμα με ρωτήσετε, δεν θα σας πω ότι δεν τον τρέφω ή ας πούμε ότι δεν μου αρέσει όταν θα δω μια ωραία φωτογραφία, προς Θεού. Αυτό που αναρωτιέμαι όμως, όλες αυτές τις μέρες, και το συζητάω να σας πω την αλήθεια και με φίλους και με γνωστούς, είναι τι γίνεται με το ερωτικό κομμάτι. Εγώ νιώθω ότι, μιας που είναι και κλειστά τα μαγαζιά και γενικά δεν βοηθάει και πάρα πολύ το κλίμα, δεν έχουμε και πάρα πολύ διάθεση ούτε να φλερτάρουμε, ούτε να βγούμε έξω, τι να πάμε στα παγκάκια. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη καραντίνα, το εξερεύνησα και αυτό, έκανα την Ιουλιέτα, αλλά λίγο με τα παρκάκια και τέτοια όταν είσαι 20 φεύγα, δεν ευδοκιμεί η κατάσταση, να τα λέμε και αυτά. Το ζητούμενο είναι ότι πριν, λίγο πριν έρθω εδώ, βλέπω ότι στην πίτσα κάνει σταλεί ένα μήνυμα στο οποίο μία κοπέλα έγραφε ότι βρίσκεται σε απόσταση με το αγόρι της και θα ήθελε μαζί με την πίτσα να του στείλουν και ένα μήνυμα το οποίο με το που ανοίξει το κουτί θα γράφει το μήνυμα ότι μου λείπεις και ότι εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Και κάπου εκεί που χάνεις την ελπίδα σου και λες ότι δεν βιώνουμε τα πράγματα όπως πρέπει, βλέπεις τέτοιες πρωτοβουλίες που μπορεί να παίρνει ένας άνθρωπος για έναν άλλο και σκέφτεσαι ότι εν τέλει υπάρχει ακόμη ελπίδα, υπάρχει ακόμη φως στο τούνελ και όχι με την Αγγελική Νικολούλη, αλλά υπάρχει φως στο τούνελ για εμάς, τους νέους, γιατί νιώθω ότι είμαστε και λίγο χάπατα, sometimes, με συγχωρείτε, αλλά είμαστε.
Ωραία, και μπορεί κάποιοι να ρωτήσετε γιατί δεν παίζω μουσική που ξέρετε φάση αμαγκαζίνο. Θα σας εξηγήσω. Γιατί η εν λόγω μουσική έχει δικαιώματα όπου μετά δεν μπορούμε λόγω νομολογίας ειδικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό, να παιχτεί και να ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από κάτι χρόνια. Νομίζω 1 με 2 χρόνια σίγουρα ήταν ότι θα κάνει και το Instagram όταν ανεβάζουμε το story, που δεν θα μπορεί κάποιος να δείχνει την ετικέτα από το ποτό του π.χ. γιατί θα το κατεβάζει το Instagram γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα. Αυτό δεν έπραξε εν τέλει το Instagram. Δεν θα σου κατεβάσει μια εικόνα όταν θα έχεις ανεβάσει τον Johnny Walker, αλλά και πάλι. Πολλές φορές έχει τύχει όταν πάω να ανεβάσω π.χ. ένα τραγούδι σαν story να μην μπορεί να μου το δεχτεί, εκτός και αν το περάσω από ειδικές εξεργασίες ειδικών προγραμμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα και τα λοιπά και τα λοιπά, πράγματα τα οποία έχω την χαρά. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, παιδιά, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα στην ομολογία και μην νομίζετε ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε δεοντολογία και πολλές φορές και πολύ σκληροί και κάποια πράγματα ανήκουν σε μια δεοντολογία η οποία δεν είναι γραμμένη κάπου, αλλά είναι άγραφη νόμη αυτό που λέμε, είναι δεοντολογίες των επαγγελμάτων. Έτσι πάει. Πείτε μου ότι τόση ώρα δεν έχω σκάσει ένα χαμόγελο στην κάμερα. Δεν έχω σκάσει, Είμαι ξινή κατά πάθος. Και δεν ξέρω, με λέτε γλυκούλα. Πάρα πολλές φορές μου λέτε ότι φαίνομαι πολύ γλυκός άνθρωπος και πρέπει απλά να έρθετε στο σπίτι μου να με δείτε αρχικά όταν κάτι δεν γίνεται όπως το θέλω. Παθαίνω κρίσεις πανικού μόνη μου, όχι εμπεριστατωμένα και γεγραμμένες από τους γιατρούς, όταν π.χ. γίνεται κάτι με τον υπολογιστή μου και πρέπει να με δείτε, πρέπει όντως να γράψω ένα βίντεο. Παθαίνω σοκ γιατί δεν το έχω, οπότε αρχίζω και παθαίνω μια μικρή παράνοια. Και όπως βλέπετε, προσπαθώ λίγο να σας εισάγω, όσοι βλέπετε το νου σας, στην εκπομπή η οποία ευελπιστώ μετά το πέρας της καραντίνας να μην είναι μοναχική, γιατί δεν μου αρέσουν τα μοναχικά, με ξέρετε όσοι με ξέρετε και από το αμαγκαζίνο. Α, όσοι δεν με ξέρετε, ναι, είναι ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το κομμάτι λοιπόν, για όσους δεν με ξέρουν. Εγώ λοιπόν είχα την τύχη, για δική μου τύχη, για τους άλλους δεν ξέρω, να έχω και μία ραδιοφωνική εκπομπή, όπου τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία κάποια Σάββατα πριν και τώρα που σκέφτομαι ότι μπορεί και να μην κάνουμε χριστουγεννιάτικη εκπομπή, μαραζώνω, αλλά εύχομαι τουλάχιστον να μας ανοίξουνε για να βάλω τα jingle bells μου, γιατί δεν μου αρέσει να κλείνω μια σεζόν χωρίς να αποχαιρετώ χριστουγεννιάτικα. Εν πάση περιπτώσει, εκτός του μεταπτυχιακού τμήματος της δημοσιογραφίας και νέων μέσων στο ΕΚΠΑ, έχω και δική μου ραδιοφωνική εκπομπή, το αμαγκαζίνο στον Αμάγκη, και τώρα με αγαπάνε πάρα πολύ και μου δίνουν και live streaming εκπομπή, εξαιρετικά, όπου έβαλα και μία δημοσκόπηση και μου απαντήσανε για την ονομασία στο ναι. Να πω ότι έχω το Peaky Blinders λοιπόν, το Peaky δεν γράφεται με EA, κανονίστε, γράφεται με ICK στο NSTV, στο κανάλι της Νέας Μύρνης, όπου είμαι νέα Σμυρνιώτισσα, μένω εδώ, γέννημα θρέμα η μαμά. Εδώ θα μπαίνετε στο NSTV Live, κανονίστε. Να μπαίνετε και από κινητά και από υπολογιστή. Όσοι βρείτε πρόβλημα στο κινητό σας, επειδή εγώ βρήκα, να το κοιτάξετε, να το ψάξετε. Θα το ψάξω κι εγώ λίγο στο σπίτι τώρα για ποιο λόγο μου κάνει κάτι νερά στο κινητό και θα σας ειδοποιήσω. Σε περίπτωση που έχετε και εσείς πρόβλημα, στείλτε μου να σας πω πώς, που, τι, γιατί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα είναι ότι θέλω να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή και εδώ, γιατί αυτό είναι το δοκιμαστικό. Γι' αυτό και έτσι το έχουμε λίγο πιο φλού.
αφενός, αφετέρου, να φύγει όλη αυτή η κατάσταση, να είμαστε υγιείς αρχικά για να μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας. Γιατί νομίζω ότι έχει μπει ένα φρένο σε κάποια ζητήματα τα οποία δεν χωράνε και πάρα πολύ αναβολή και δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, καταλαβαίνω και όσους ηγούνται και έχουν τη διεύθυνση κάποιου ραδιοφωνικού σταθμού, κάποιου τηλεοπτικού σταθμού, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ ευίωνη. Και γενικά πρέπει να τηρείτε και μια διοντολογία αποστάσεων το ένα τ' άλλο, όχι μόνο τηλεοπτική για να μας βλέπετε και να λέτε τι καλοί άνθρωποι που είναι, φοράνε μάσκες, έχουν και τα μπουκαλάκια εδώ. Εδώ κάνω τοποθέτηση προϊόντος, είναι ο πνεύματος, αλλά γενικά πρέπει λίγο να προσέχουμε, γιατί υπάρχουν και οι ευπαθείς ομάδες, ευάλωτες ομάδες, τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε. Και γενικά νομίζω ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι εξίσου ανήκουν σε ευπαθή ομάδα και δεν το ξέρουν. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει π.χ. πνευμονίες και τέτοια, είναι και λίγο πιο ευάλωτοι. Οπότε, ας έχουμε λίγο να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να προσέχουμε για να έχουμε. Γιατί τώρα δεν είναι και βλακία να τη 2020 να χάσεις τη ζωή σου, χτυπά ξύλο, από μια αρρώστια. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτά γινόντουσαν στο μεσαίωνα, νομίζω. Πρέπει να σου βάλω κάτι λίγο πιο καλό, λίγο κάτι πιο ωραίο που να ταιριάζει με την περίσταση, κάτι λίγο πιο ενσταντανέ, γιατί τώρα αυτό το κλαμπίστικο ακούτε. Όχι, ωραίο είναι, δεν μπορώ να πω, γιατί να μελαγχολούμε. Αλλά έχω 9 λεπτά στη διάθεσή μου, να το ξέρετε. Το βράδυ, εγώ επέλεξα βράδυ. Σας είπα, κάθε Τετάρτη, μάλλον κάθε Τετάρτη, μετά την καραντίνα, να είμαστε καλά πρωτο Θεός, 9 με 10 θα είμαστε εδώ και ευελπιστώ να μην είμαι και μόνη μου, γιατί βαριέμαι κιόλας πολλές φορές, τι να λέω, τα ίδια και τα ίδια και θα βαριέστε κι εσείς. Και το κατανοώ πάρα πολύ. Ωστόσο, ναι, νομίζω ότι λίγο το έχουμε... Δεν ξέρουμε κι εμείς με την κατάσταση, είμαστε λίγο στον αέρα, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, από την άλλη φοβούμεθα. Δηλαδή βλέπετε, 9 η ώρα πρέπει να είσαι σπίτι σου κλειδαμπαρωμένος. Α, και θα σας πω και μια εμπειρία μιας φίλης μου, όπου αστυνομικοί βρέθηκαν έξω από το σπίτι της και ήταν η αδερφή της κάτω με το αγόρι της και τους έκανα νόημα 9 παρα 2 να μπουν μέσα στο σπίτι για να μην τους γράψουν. Εμένα έτσι και μου το κάναν αυτό. Δεν θα έμπαινα μέσα στο σπίτι, θα καθόμουν εκεί, θα τον φώναζα τον άλλον ειλικρινά και θα τον με τα συγχωρήσεις ξεφτύλιζα. Θα μου κάνει εμένα νόημα 9 παρα 2 να μπω στο σπίτι, μην τυχόν και με γράψει. Εγώ ρε φίλε μπορεί να θέλω μέχρι τις 9 να είμαι έξω ή μπορεί να έχω λεφτά να σου πληρώσω. Ειδικά άμα είσαι μόνος σου, δηλαδή ακούς και λίγο πράγματα πρωτόγνωρα και λίγο πράγματα... τα οποία αναρωτιέσαι εν τέλει, αν είναι εφικτά και πρέπει να γίνονται, ναι, τη 2020, με την καθιέρωση και κάποιων δικαιωμάτων. Και μιλάω για τις ατομικές ελευθερίες. Θα μου πείτε μπρος στην υγεία τι είναι η ατομική ελευθερία. Και εγώ θα σας πω ότι η υγεία χωρίς την ελευθερία δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη... σημασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσέχουμε. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι όλο αυτό το διάστημα, αν ο ιός αυτός ήταν τόσο επιβλαβής εν τέλει, δεν θα είχαμε κολλήσει άπαντες να είμαστε στο σπίτι κλειδαμπαρωμένοι. Εντάξει, και επίσης εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό με το συμπτωματικό χωρίς να το αμφισβητώ. Δεν σημαίνει κάποιος όταν εκφράζει αμφιβολίες ότι αμφισβητεί κάτι. Γι' αυτό νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή στους Peaky Blinders, που θα είναι 9 με 10 κάθε Τετάρτη, μετά την καραντίνα, πρώτο Θεός να είμαστε καλά,
θέλω λίγο να σπάσουμε κάποια ταμπού, τα οποία δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς οι νέοι, ταμπού στο λεξιλόγιο, ταμπού στη ζωή και γενικά. Είμαστε η νέα γενιά, η οποία υποτίθεται πάει τον κόσμο μπροστά. Να μην τον πάμε πίσω, νομίζω είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, θα σας πω μια σκέψη μου. Εγώ θέλω πάρα πολύ στην εκπομπή εδώ του Speaking Blinders αρχικά να φέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μας πούνε πάρα πολλά για τη ζωή τους, τόσο σε προσωπικό επίπεδο από ποια άποψη. Όχι κουτσομπολιού ερωτικών, πώς μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης εκτός σκηνής, off the record, γιατί κάποια πράγματα λίγο τα έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας και αλλιώς είναι. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ στη φάση που είμαστε να συμβουλευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ποια είναι αυτά? Ψυχολογία, πάρα πολύ βασικό. Νομίζω ότι όλοι είμαστε σε θέση και πρέπει να συμβουλευόμαστε ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, πάρα πολλοί γονείς. Προτείνω εγώ προσωπικά και του συνιστώ να καταφύγουν σε παιδοψυχολόγους ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα με τα παιδιά τους, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολη η κατάσταση, αλλά και οι ίδιοι να συμβουλευτούν ψυχολόγους σε περίπτωση που δυσκολεύονται μέσα στο οικογενειακό και ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Θα ήθελα πάρα πολύ να πιάσω το καλλιτεχνικό κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως και θέλω πάρα πολύ να συνομιλήσω με ηθοποιούς, καλλιτέχνες και να μου πούνε από τη δική τους σκοπιά κιόλας το Support Art Workers. Είναι το κίνημα αυτό το οποίο είναι το καλλιτεχνικό και θέλω να δω πώς το βλέπουν και από επιπροσωπικού αλλά και γενικότερα επαγγελματικού. Γιατί όλα έχουν τη δική τους διάσταση. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ανήκει κάπου και συμφωνεί εξ ολοκλήρου με όλα. Είναι όπως η πολιτική. Δεν ξέρω κατά πόσο η πολιτική στη σημερινή εποχή, π.χ. κάποιος στάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, την αριστερά και συμφωνεί 1000% σε ό,τι γίνεται. Δεν ξέρω και αν ποτέ υφίστανται αυτό, να τα λέμε και αυτά. Και θα ήθελα να πιάσω και το πολιτικό κομμάτι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Είναι ένα παρεξηγημένο κομμάτι από μας κατά κόρον, αν και πιστεύω ότι σήμερα δεν παίζεται τόσο το αν θα είσαι δεξιός ή αριστερός. Ένα πράγμα πιστεύω, στην Ελλάδα ποτέ δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει κεντρό. Ποτέ. Αν στην Ελλάδα δεν είσαι κάπου ταγμένο στο άκρο, στην οποιαδήποτε πτυχή της ζωής σου, δεν ευδοκιμείς και δεν πρέπει να έχεις και άποψη. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι μπλε σε κάτι, κίτρινο σε κάτι, πράσινο σε κάτι άλλο. Πρέπει να είσαι σε όλα πράσινο, σε όλα κόκκινο, σε όλα μπλε. Αλλά δεν γίνεται, αν το καλοσκεφτείτε. Σε αυτά τα κομμάτια, γιατί πήγα κατευθείαν στην jazz πριν. Ωστόσο, έχω 2 λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, γιατί 9 η ώρα πρέπει να μπούμε σπίτι, ειλικρινά. Και εύχομαι αυτή η απαγόρευση και αυτά τα μηνύματα να φύγουν σύντομα. Εγώ αυτό δεν αντέχω. Δεν με πειράζει να μείνω κάποιες μέρες παραπάνω μέσα στο σπίτι καθόλου. Δεν με πειράζει υπό την έννοια το ότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και θέλω. Δεν μου αρέσει να θέτω τον άλλο σε κίνδυνο. Όχι να μην αμφισβητώ τις αρχές, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχω αναρχικά στοιχεία μέσα μου. Και ποιος νέος δεν έχει, άμα δεν είσαι επαναστάτης στα νιάτα σου. Νομίζω ότι
Δεν θα είσαι ποτέ, αλλά γενικά νομίζω ότι όλοι κρύβουμε ένα επαναστατικό πνεύμα, αλλά άμα είναι να είναι αλλαγή λόγου και αιτίας, όχι. Νομίζω ότι όλα έχουν το μέτρο τους. Πρέπει να αποχαιρετήσω, δυστυχώς είναι η πιο άσχημη ώρα της ζωής μου, πάντα ήταν. Θέλω να αφιερώσω μια εκπομπή για αυτό το κομμάτι, για το πόσο άσχημα νιώθω όταν πρέπει να κλείσω το μικρόφωνο και να μην βρίσκομαι στο μπροστά και on the record. Το λες και πρόβλημα ναρκισισμού, το λες και εγωιστικό ίσως. Εγώ έτσι θα κλείσω. Καλό σας βράδυ, αύριο Παρασκευή, και όπως έχω ξαναπεί, η Παρασκευή είναι μεγάλη γιορτή, γιατί μετά έρχεται το Σαββατοκύριακο λίγο να ξεκουραστούμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε όσον ούπο ευελπιστώ και θα τα πούμε και κανονικά official, αυτό περιμένω εγώ, το official. Να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε, φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.